πόσο χαρούμενος είμαι όταν έχω στο πλατό εδώ φίλες και φίλες οι οποίες διανύουν τις πιο ωραίες μέρες της ζωής τους. Γιατί υπάρχει πιο ωραία περίοδος για μια γυναίκα από το να είναι εγγυούλα. Δεν ξέρω. Τι κάνετε. Τι γίνεται, Γιώργο. Μου, όλο στα γήπεδα σε βλέπω. Τι να κάνω. Εμείς οι αθλητές αντιλαμβάνεσαι ότι... Εμείς οι αθλητές. Εσείς οι αθλητές. Είμαστε η ζωή των, η ζωή των αθλητών είναι τέτοια. Ναι. Εσείς είστε πρωταθλητές. Εμείς είμαστε απλοί αθλητές. Τι κάνεις, Φανή. Κάνω καλά. Μια χαρά. Φουσκώνω, ξεφουσκώνω ό,τι προλάβω. Με το καλό. Πόσο μηνών είμαστε. 4,5. Θα μπω στον 5ο σε 10 μέρες. Έχω πολύ μεγάλη κοιλιά, νομίζω. Είσαι τι μεγάλη κοιλιά, μια χαρά μεγάλη. Γιατί τώρα υπά... Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι όποιος λέει ότι μεγάλο ή μικρή είναι μια κοιλιά μια γυναίκα που είναι έγκυος είναι χαζός. Υπάρχει πιο. Δηλαδή, θα κοιτάξει μια γυναίκα αν έχει πάρει κοιλιά ή δεν έχει πάρει στην εγκυμοσύνη. Είναι... Καλό, εγώ δεν κοιτάω. 32 πήρα στο πρώτο παιδί με πολύ χαρά. Α, πήρε 32. Βέβαια. Α, αλλά δεν κατάλαβα. Είχα καμία στιγμή την ανασφάλεια να τα χάσω. Οπότε έτρωγα σαν να μην υπάρχει αύριο. Καλά έκανε. Καλά, εσύ και το σώμα είναι αυτό που λέμε ότι έχει μνήμη, ρε παιδί μου, το σώμα του αθλητή. Έχει μνήμη το κέντρο. Έχει αλήθεια. Μνήμη. Και δεν είναι ότι είσαι αθλήτρια εσύ και πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκη. Είναι ότι ασχολείσαι και με τον. Γιατί έχετε γυμναστήρια δικιά σα και ασχολείσαι, δηλαδή ναι, είσαι στο, ναι, στο κομμάτι ναι. Το αθλητικό. Κάνω 10 λεπτά κάθε μέρα. Το πρώτο παιδί πόσο χρονών είναι. Θα γίνει 2 και αυτό σε 10 μέρες. 2. Άρα θα έχουν 3 χρόνια διαφορά δηλαδή. 2,5. 2,5 χρόνια. Γιατί τον Απρίλιο το Πάσχα θα γυρίσω, δεν βλέπω να τρώω αρνί, να ξέρει. Κάπου εκεί. Για πες μου λίγο, πώς είναι η ζωή με το παιδί στο σπίτι. Έχει πολύ πλάκα, γιατί το παιδί μου είναι πάρα πολύ βολικό παιδάκι. Είναι. Πολύ, πολύ, είναι φανταστικός. Νομίζω γι' αυτό την πάτησα και ήθελα να κάνω δεύτερο πολύ γρήγορα. Το δεύτερο αγοράκι ή κοριτσάκι τώρα. Αγόρι, πάλι. 2 αγόρια, μπράβο. Τα καλά, στον δρόμο που χάραξες. Αγορομάνα, ναι. Και... τι να κάνω. Αγορομάνα κι εσύ. Ναι. Για πες λοιπόν πώς είναι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι φανταστικός. Με βοηθάει, δηλαδή του αρέσει. Ό,τι κάνω, να κάνει δουλειές, να κάνει πράγματα, να συμμαζεύει, είναι απίστευτος. Καταρχήν, κοιμάται πολλές ώρες. Από 42 ημερών κοιμάται σχεδόν όλο το βράδυ. Αλήθεια, 42... πολύ τυχερή είσαι. Ναι. Θύλασε σε Φανή ή όχι. Θύλασε 7 μήνες. 7 μήνες. Πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι. Μπράβο. Και εντάξει, νομίζω είναι ένα δώρο που αν μπορείς, πρέπει να το κάνεις το παιδί. Ο μπαμπάς τι ρόλο παίζει, είναι παρόνι με τη δουλειά. Ο μπαμπάς είναι... δεν υπάρχει. Νομίζω αν μπορούσε να το θυλάζει θα το έκανε και αυτό. Α, τόσο καλός είναι. Ναι, είναι φανταστικός. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Οπότε όλα ανέμακτα συμβαίνουν. Τι λες τώρα. Γιατί κάνει τρομερή παρέα. Ο μικρός του έχει πάρα πολύ αδυναμία. Α, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Το έχω δουλέψει πάρα πολύ για να του έχει αδυναμία. Δηλαδή, οπότε να είμαι εγώ ήσυχη. Τι έχεις κάνει για να του έχει αδυναμία. Στον μπαμπά ο μικρός. Ερχότανε και τον ετοίμαζα. Θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, έφτανε σπίτι, ήρθε ο μπαμπάς, έτρεχα στην πόρτα, έτρεχε αυτός να με προλάβει. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντικό ο μπαμπάς να έρθει. Και με το που ερχόταν ήταν πάνω του. Και εγώ ήμουν ήσυχη. Και όλα είναι τέλεια. Τι κατάλαβες. Ναι, δηλαδή είναι ενεργός, αλλάζει και πάνες και τα λοιπά, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Α, ναι. Ναι, τον κάνει και μπάνια μάχημο. Και τέτοια. Ναι. Ειδικά τώρα που είμαι έγκυος είναι απίστευτος. Ωραία. Εσείς θέλατε να κάνετε και δεύτερο παιδάκι ή ήρθε. Θέλαμε. Άργησα να πάρω μπρος, το καθυστέρησα όσο μπορούσα, δεν με έπαιρνε κι άλλο και εντάξει, ξεκίνησα. Τι εννοείς από πλευράς ηλικίας τώρα, ναι, εντάξει, όσο να πεις. Γιατί, μια χαρά, τέλος πάντων. Και θα σταματήσεις στα 2, θα κάνετε και τρίτο τώρα. Πόσο να προλάβω, σαν τη Σάρα θα γυρνάω. δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω. Ο Θεός, ό,τι θέλει. Ο Θεός. Ναι. Ας πούμε, ρε παιδί μου, η λογική είναι ότι άμα κάνουμε τρίτο, να κάνουμε και ένα κοριτσάκι ή δεν έχετε θέμα με αυτό. Δεν έχουμε μόνο να έχουν υγεία τα παιδάκια και να είναι καλά. Έχεις άγχος με τα αγοράκια τώρα. Παίζω μπάλα, με τα κοριτσάκια να παίζω κούκλες είναι πιο δύσκολο για μένα, μη σου πω ψέματα. Αλήθεια, Φανή. Ναι, πιο αθλήτρια, πιο μάχημη, πιο. Το έχω με τα σπορ. Με όλα τα άλλα δεν το έχω πολύ, μη σου πω ψέματα. Άρα είσαι μια μαμά που επί της ουσίας μπορεί να είσαι πιο κοντά με τα αγόρια που είναι πιο πολύ με τα σπορ, τα αθλητικά κτλ. Ναι, ναι. Με τις κούκλες κτλ. Δεν το έχεις εσύ. Δεν νομίζω, όχι, δεν το έχω. Δηλαδή και μικρή με μπάλες έπαιζα, έσπαγα μπαλκονόπορτες και τα λοιπά. Ήσουν δηλαδή αυτό που λέμε αγοροκόριτσο. Αγοροκόριτσο. Πάντα. Α, ναι. Από όταν θυμάμαι. Είμαι το τρίτο κορίτσι στην οικογένεια. Νομίζω ότι βγήκα έτσι γιατί οι γονείς μου θέλαν να κάνουν γιο. Και δοκιμάσαν να κάνουν και τρίτο παιδί. Και το βρήκαν το γιο σε σένα, υπό την έννοια του. Έκανες παρέα με αγόρια, δηλαδή μικρή μόνο. Δηλαδή... Όχι, και με κορίτσια έκανα παρέα. Αλλά η συμπεριφορά μου ήταν πολύ μάχημη, πολύ αθλητική. Με το παιδί του κορίτσι που σκαρφάλωνα, έκανα, έσπαγα, έπαιζα μπάλα. Εντάξει. Τέτοια πράγματα. Ναι. Τώρα με το δεύτερο παιδί, έχεις άγχος, παιδί μου, ότι θα πολλαπλασιαστεί
η αγωνία μες στο σπίτι, τα προβλήματα, οι ώρες που έχεις για να ξεκουραστείς, οι ώρες με τον άντρα σου. Έχω, μωρέ, αλλά έχω. Όχι για να ξεκουραστώ. Γενικά είμαι ανθεκτική πολύ, ομολογώ. Μπορεί λόγω ιδιότητας παλιάς. Αλλά μου λένε πώς είναι το δεύτερο. Λέω σε ότι είμαι στην κοιλιά καλά. Είναι μετά, δεν ξέρω, θα σου πω. Έχεις εύκολες εγκυμοσύνες ή έχεις θέματα εκεί. Εύκολες. Απλά μεγαλώνει η κοιλιά μου. Μεγαλώνει η κοιλιά, τίποτα. Δεν έχεις, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω. Ούτε στο πρώτο, ούτε τώρα. Ούτε έχεις αυτό που λένε ότι θέλω να φάω τώρα γιαούρτι. Όχι, ξέρω. Μωρέ. Αυτό νομίζω ότι απλά σε πιάνει και θες να φας έτσι κι αλλιώς και βρίσκεις δικαιολογία για να το φας. Α, ναι. Ενώ πριν την εγκυμοσύνη νιώθεις τύψεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι μόνο εκεί. Ότι σου μυρίζουν πράγματα. Τώρα μην τρελαθούμε. Η σχέση σου με τον άντρα σου, γιατί πολλές φορές στις οικογένειες, παιδί μου, η έλευση ενός παιδιού, πόσο μάλλον δύο παιδιών, αλλάζει. Όχι προς το χειρότερο, κατά ανάγκη, αλλά αλλάζει τη σχέση του ζευγαριού. Αλλά εμείς δεν προλάβαμε πολύ. Το κάναμε πολύ γρήγορα το παιδί. Οπότε. Στο πόσο καιρό γνωριμίας. Στους δύο μήνες που βγαίναμε, έμεινα έγκυος κατά λάθος. Στους δύο μήνες που βγαίνατε, έμεινα. Στους δύο μήνες έμεινα κατά λάθος έγκυος και ήμουνα 5 εβδομάδων. Τι λες τώρα. Δεν υπάρχει αυτό, έγινε, αλλά. Αβίαστα συνέβη. Πώς να σου πω, σαν να ήμασταν μαζί χρόνια. Μου λέει ότι το κάνουμε. Δεν θα το κάναμε τώρα, θα το κάναμε σε 6 μήνες. Δεν πειράζει, ένα χρόνο, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι η γυναίκα πρέπει να κρατάει αυτή την ισορροπία και να τρέχει μαλλιοκούβαρα με όλα. Έτσι θεωρώ. Ποια είναι η ισορροπία, ρε παιδί μου, του να κρατήσει μια γυναίκα να είναι και μαμά, που σημαίνει και λίγο απερπίτη με στο σπίτι και λίγο χύμα και λίγο αυτό, αλλά να είναι και γυναίκα, σύζυγος, περπημένη για να είναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό, το σκέφτεσαι εσύ αυτό ή. Υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι το έχω κάνει πράξη αυτό. Δηλαδή απλά πρέπει, θεωρώ, κάθε γυναίκα όσο μπορεί να κάνει escape. Δηλαδή όλες οι γυναίκες μπορούν να κρατήσει 2 ώρες ο άντρας το παιδί και να βγει έξω μια βόλτα, να δει τις φίλες της, να συναναστραφεί με κόσμο. Ναι, ναι. Κατάλαβες το να σου πω. Δηλαδή να συνεχίσει να έχει μια σταθερότητα στην κοινωνική της δράση. Εντάξει, θεωρώ. Τώρα μην λέω και μεγάλες κουβέντες, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα το έχω καταφέρει. Τι είχε ο άντρας σου, αλλά έχω πολύ καλό άντρα. Ναι. Έχει αμερικάνικη νοοτροπία γιατί μεγάλωσε εκεί. Και όλα είναι φανταστικά, να ξέρει. Πες μου λοιπόν, τι είχε ο άντρας σου, πέραν το ότι είναι ένας ωραίος άντρας, αυτό το βλέπουμε και εμείς από τις φωτογραφίες, αλλά δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο τι προσωπικότητα έχει. Τι είχε λοιπόν ο άντρας σου πέραν της εξωτερικής εμφάνισης που είδες σε αυτόν κάτι ξεχωριστό και λες ότι αυτό είναι ο άντρας ζωής μου που θα κάνω οικογένεια και παιδιά. Είναι φανταστικός. Τον έχεις γνωρίσει κιόλας, ε. Τον έχεις γνωρίσει το δέντρο. Είναι ειλικρινής, είναι cool. Δεν προσποιείται τίποτα άλλο. Θέλω να βγούμε έξω, να περάσω να σε πάρω να βγούμε έξω. Να το παίξει γαμπρός, πριν το γνωρίσω μιλάμε τώρα, γιατί αυτά τα κάνει μια γυναίκα σκάν σε 5 λεπτά. Α, ναι. Βέβαια. Είναι υπέροχος. Δεν είναι, είναι κομπλεξικός. Τεράστιο θέμα για μένα. Δηλαδή, όταν λες κομπλεξικός, τι εννοείς, ας πούμε. Εννοώ ότι όταν μπλέκεις με μια γυναίκα που μπορεί να είναι γνωστή, να έχει μια δυναμική, ναι, να έχει πράγματα, είναι σπάνια να βρεις έναν άντρα να μην τραβάει κανένα ζόρι και να στέκεται πίσω γιατί εκεί γουστάρει και είναι μια χαρά ήσυχος. Uh-huh. Αυτό εννοώ. Πολύ βασικό για μένα. Όπως και αντίθετα μια γυναίκα, έτσι, στη σχέση με έναν άντρα πολύ δυναμικό, τις βλέπεις ότι βγαίνουν μπροστά. Ναι. Έχει συμβεί. Το έχεις δει στον περιγυρό σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται το έχω δει. Άρα όταν αυτό δεν συμβαίνει, ξεκινάμε σε καλή βάση. Που σημαίνει δεν έχει πράγματα να αποδείξει τον εαυτό του. Ξέρει τι του γίνεται και ποιος είναι. Και τι κάνει και πού πάει και γιατί. Άρα είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ πολύ ερωτευμένοι. Δεν έχει περάσει μια μέρα στη σχέση σας. Πολύ. Περνάω πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ζω με άλλον άντρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Ούτε να έχω κάνει με άλλου τύπου άντρα παιδί. Τι λες τώρα, τι ωραία να τα ακούσει αυτά από έναν άνθρωπο, να είναι τόσο πλήρης. Πες μου λίγο τώρα, επειδή βιώσαμε χθες και μια μεγάλη νίκη του Στέφανου του Τσιτσιπά. Ναι, υπέροχος, φανταστικός. Φανταστικός, όντως. Μοναδικός. Επειδή έχεις ανέβει και εσύ στην κορυφή του Ολύμπου. Ναι. Όταν έχεις πάρει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι η κορυφή του Ολύμπου. Δηλαδή είναι το απόγειο, όχι ενός αθλητή, ενός ανθρώπου. Το Ολυμπιακό μετάλλιο για μένα είναι. Και εγώ ήμουν πολύ τυχερή γιατί το έζησα και μέσα στην Αθήνα. Το έζησα και μέσα στην Αθήνα, στους Ολυμπιακούς του 2004. Τρέλα. Πόσο καιρό έκανες να το. Να φύγει, να το ξεπεράσει. Γιατί είναι, δεν, πολύ είναι, καιρό έκανα να το ξεπεράσει. Είναι ένα σοκ αυτό, θετικό μένα, αλλά είναι σοκ αυτό. Τη Ολυμπιονίκη Χρυσή. Ναι. Είναι. Την επιτυχία πολύ πιο δύσκολα την ξεπερνάς. Για μένα θέλει πολύ ψυχραιμία από ότι την αποτυχία ή έναν τραυματισμό. Θέλει πολύ ψυχραιμία. Mm-hmm. Για μένα η χαρά πρέπει να κρατάει 10 λεπτά στον αθλητισμό και η στεναχώρια 5. Εσένα όλη αυτή η χαρά του Ολυμπιακού Μεταλλίου πώς σου κράτησε μετά από το.
Ξέρεις, γίνεται, μου κράτησε όχι πολύ. Δηλαδή, επέναν μιλούσαμε και κάναμε συνέντευξη την άλλη μέρα του Ολυμπιακού Αγώνες. Τα ίδια πράγματα θα σου έλεγα και θα ήμουν χαλαρή. Και δεν τρελάθηκα κανένα δευτερόλεπτο. Γιατί ναι. Θεωρώ ότι ο κόσμος χειροκροτούσε αυτό που έκανα και αυτό που είμαι, γιατί δεν με ξέρει. Οπότε, παρόλο που ήμουν 25 χρονών. Είχα πλήρη συνείδηση του τι γίνεται. Φανεί να σε ρωτήσω κάτι χωρίς, δεν θα σε ρωτήσω ποτέ για λεφτά. Αλλά ένας άνθρωπος που παίρνει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι. Χρυσό, λύνει το πρόβλημα της ζωής του από εκεί και πέρα, δηλαδή του δίνει το κράτος λεφτά ή θέσεις κτλ. Ολυμπιακό μετάλλιο, όχι. 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 Δηλαδή, ποια ήταν το πριν τότε, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ mm-hmm. του χρυσού μεταλλίου, τα οποία έχει 25% εφορία, άρα 150.000 τη πολιτεία. Αυτό που λύνει το πρόβλημα ουσιαστικά τη ζωή σου είναι χορηγή και τα γύρω-γύρω. Μάλιστα. Το τένις, γιατί ακούω ότι μεταξύ πήρε 2,5 εκατομμύρια, πήρε. Είναι αστεία λεφτά για νούμερο 5 στον κόσμο αλήθεια, αντρικό αλήθεια. Σπορ. Αστεία είναι αλήθεια. Αυτό. Λοιπόν, οπότε τα ακούμε υπερβολικά. Δηλαδή, 2,5 εκατομμύρια που είναι μεικτά, το παραβλέπω αυτό. Καλά, παίρνει το μεικτά, θα πάρει ο Μουράτογλου, θα πάρει. Δεν είναι, δηλαδή, του μένουν πολύ λίγα. Πες μου κάτι τελευταίο. Γιατί... Συγγνώμη, για τον αθλητισμό το ακούω συνέχεια. Είναι νούμερο, το νούμερο 300 στο ποδόσφαιρο, παίρνει 2,5 εκατομμύρια. Έχεις δίκιο. Έτσι. Πες μου λίγο κάτι. Αλλάζει λίγο ο νόμος και κάποιοι άνθρωποι πάνω από κάποια ηλικία αποσύρονται. Τι έχει γίνει, γιατί το διαβάζω. Με τις ομοσπονδίες. Έγινε χαμός. Βγήκανε πολλοί αθλητές και κάνανε τοποθετήσεις. Εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό αυτό? Εγώ θεωρώ ότι ως μια πρώτη προσέγγιση, γιατί το γουστάρω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση και έχουν έτσι πολύ ωραία ομάδα, ως πρώτη προσέγγιση του να ανανεώσουμε τις ομοσπονδίες είναι σωστό. Ναι. Ως δεύτερη ανάγνωση όμως, στον τρόπο που το κάνανε, ας πούμε, θίξαν ανθρώπους τον Βασίλη του Σεβαστή στην Ομοσπονδία του. Έχει κάνει πολύ δουλειά ο Σεβαστής, από ό,τι ξέρω. Όταν είναι τόσα χρόνια άνθρωποι που έχουν προσφέρει, και εγώ τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να χαρακτηρίζονται όλοι. Δηλαδή, πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι, όπως να είναι και από οποιονδήποτε. Και στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πολλούς αθλητές. Εγώ όποτε έχω ζητήσει κάτι. Πρέπει κάθε περίπτωση διαφορετικά να αξιολογείται. Πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και πολύ καλός. Πολύ καλός, πώς να πω δηλαδή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εγώ να σε ευχαριστώ. Να σου πω με το καλό. Θα βρεθούμε στα γήπεδα πάλι. Θα βρεθούμε στα γήπεδα, εμείς οι αθλητές, ναι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Χάρηκα πολύ. Να σε καλά.